...το του Ερμή και σε εμάς λέει πότε χρειάστηκε να καλέσει την αστυνομία κάποια προβλήματα που γίνεται με τα social media Για να δούμε. πες μπει και είχα στο καταστε. κομμάτι της συγγραφή <Explosive> με ένα υπέροχο παιδικό βιβλίο το δίλημα του Ερμή Αυτό ήταν κάτι που μου χτύπησε την πόρτα μόνο του δεν είχα σκοπό να γράψω παιδικό βιβλίο δεν, δεν, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο και ένα βράδυ μου ήρθε μια έμπνευση, το τελείωσα πολύ σύντομα. Πώ είναι η σχέση σου με τα παιδιά, ε, Τα παιδιά τα αγαπώ. Έχω ουσιαστική σχέση. Mm. Δεν είμαι από αυτού δηλαδή που λένε Αχ, αγαπούλα μου, τι κάνει. Γιατί δηλαδή, του μιλάω σαν να είναι μεγάλη. Και αυτό μάλλον είναι κάτι που του ευχαριστεί πολύ, αν κρίνω από τα παιδιά των φίλων μου που περιμένουν πώ και πώ να πάω στο σπίτι του για να παίξουμε. Εσύ θα ήθελε να έχει ένα παιδί. Αν το ήθελα τόσο πολύ, θα το είχα κάνει. Μάλλον ε, δεν το ήθελα πάρα πάρα πολύ. Οπότε αρκούμε στην αγάπη από μακριά. Μια άλλη μεγάλη αγάπη είναι το τραγούδι και τα διάφορα σκετσάκια που κάνει τώρα με την Νατάσα Θοδωρίδου και τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ε, εντάξει, η Νατάσα είναι και ένα άνθρωπο που είναι πια συγγενή μου, δεν είναι φίλο μου. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να τη αρνηθώ. Και περνάμε... Σε ένα δύσκολο ομολογουμένο καλοκαίρι, περνάμε πάρα πολύ ωραία γιατί είναι ωραίο να συνεργάζεσαι με ανθρώπου που αγαπά και που θαυμάζει συγχρόνω. Βλέπω μέσα από το προσωπικό σου λογαριασμό στα social, στο Instagram, όλη την χώρα. Ανεβάζετε φωτογραφίε, ανεβάζετε βίντεο. Του πηγαίνουν διάφορα κόνστα, του λέω θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Φυσικά δεν καθόμαστε να γράψουμε κείμενα. Πάμε. Αλλά κάθε φορά γίνεται κάτι όπω ε, όποιοι με ακολουθούν στο Instagram το βλέπουν και είναι, είναι και το καινούριο μου παιχνίδι το Instagram, ξέρει. Αυτά που κάναμε στο σχολείο τα κάνουμε τώρα εκεί. Ε, όταν είναι η κοινή τρέλα σου περνά ωραίε στι συνεργασίε. Πε μου το πιο ωραίο, βρε παιδί μου, που έχει να θυμάσαι από την Ατάσσα. Η Μεδιαντά, σου έλεγα ότι είμαστε τελείω διαφορετικοί άνθρωποι. Mm -hmm. ε, έχουμε κοινή αγάπη, μάλλον ένα για τον άλλον και είμαστε σαν αδέρφια, αλλά έχουμε, σε πολλά πράγματα δηλαδή διαφέρουμε. Παρασάνγκα. Παρασάνγκα. Καταρχήν, εγώ είμαι πάρα πολύ συνεπή και η φιλνάδα μου είναι ασυνεπή. Το καταγγέλω τώρα. Λέμε ραντεβού στι 10 την